μουσική σου, η καθημερινότητά σου. Αλφα 95,5. Το πιο ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής. Η ώρα είναι 9 και 38 λεπτά. Για όσους ξυπνήσατε τώρα, να πούμε ότι είναι Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023. Στην γραμμή μας έχουμε τον κύριο Άρη Μεντίζη, είναι οργανωτικός γραμματέας του συνεδρίου τοπικής ιστορίας Παγκαίου. Το τρίτο θα γίνει φέτος. Και συνάδελφος δημοσιογράφος είναι ο Άρης ο Μεντίζης. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα, καλημέρα συνονόματε, καλημέρα Ρένα, καλημέρα και στους ακροατές. Είναι το τρίτο συνέδριο αυτό το οποίο γίνεται τοπικής ιστορίας Παγκαίου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι? Είναι το τρίτο συνέδριο τοπικής ιστορίας Παγκαίου, με το πρώτο να έχει γίνει το 2016, το δεύτερο το 2018, μετά λόγω κορονοϊού ήταν να γίνει το τρίτο το 2020, δεν κατορθώσαμε να το κάνουμε, πήρε μία αναβολή, πήρε δεύτερη, τέλος πάντων φτάσαμε τώρα και μπορούμε επιτέλους να τα πούμε ξανά από κοντά, να βρεθούμε όλοι μαζί και να μιλήσουμε για την ιστορία μας. Αρχές Απρίλη θα γίνει, Άρη, στην Ελευθερούπολη. Είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο, ακριβώς 1 και 2 Απριλίου, στο Αμφιθέατρο Φρίξος Παπαχριστίδης στην Ελευθερούπολη, εκεί που γίνανε και τα προηγούμενα. Διοργανωτές είναι ο Δήμος Παγκαίου και η Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως. Και να πούμε ότι φιλοξενούμε φέτος, υπήρχε ενδιαφέρον, πάλι μεγάλο ενδιαφέρον, και τους ευχαριστούμε όλους όσοι έστειλαν την περίληψή τους που κρίθηκε από την ενιαμελή επιστημονική επιτροπή μας. Φιλοξενούνται στο πρόγραμμα 40 εισηγήσεις με εισηγητές από όλη την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό. Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι θεματικές του συνεδρίου είναι η ιστορία, η αρχαιολογία, η λαογραφία και η παραδοσιακή αρχιτεκτονική που έχει η περιοχή μας, έχει το Παγκαίο. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι σε αυτό το συνέδριο άνοιξε και προς την πλευρά των Σερών, στη δυτική πλευρά του Παγκαίου. Έχουμε αρκετές συμμετοχές από Ροδολίβος, από Πρώτη, από Αμφίπολη, και αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί θέλουμε το Παγκαίο να είναι ένα σύνολο. Δεν είναι δηλαδή ουσιαστικά στα στενά όρια του Δήμου Παγκαίου, έτσι? Όχι, βλέπω όχι. Δηλαδή αλλά ότι... του Παγκαίου ως όρος. Ναι, ως όρος, ναι, ως γεωγραφική ενότητα, ναι. Ακριβώς, του Παγκαίου ως όρος και του συμβόλου φυσικά, που από την αρχαιότητα ήταν Παγκαίο κι αυτό, μετά ξεχώρισε. Να πούμε ότι τα προηγούμενα δύο συνέδρια οι εργασίες αυτές, Άρη, έχουν γίνει βιβλίο, έχουν αρχαιοθετηθεί? Για πες μας λίγο, υπάρχει δυνατότητα φυσικά, δηλαδή κάποιος να πάρει, ξέρω εγώ, τις εργασίες να τις μελετήσει, να τις διαβάσει, κάποιος ο οποίος θέλει να μάθει περισσότερα, τέλος πάντων, για την τοπική ιστορία? Ο απότερος στόχος και του Δήμου και της Μητρόπολης, των διοργανωτών δηλαδή, ήταν αυτή η γνώση που κατατίθεται μέσα στο συνέδριο να γίνει κτήμα όλων, να μπορεί να γίνει κτήμα όλων. Έτσι, και βγήκαν πρακτικά, βγήκαν τόμοι, οι οποίοι έχουν διανεμηθεί, πέρα από τους εισηγητές ας πούμε και σε όλους αυτούς, έχουν διανεμηθεί στα πανεπιστήμια, στις βιβλιοθήκες της περιοχής μας, σε διάφορους φορείς, στα σχολεία του Δήμου Παγκαίου. Ώστε να μπορούν και οι μαθητές ανά πάσα στιγμή να ανατρέξουν σε οτιδήποτε. Οι καθηγητές, οι μαθητές, οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτικοί, βέβαια. Είχα διαβάσει κάποιες εισηγήσεις οι οποίες ήταν εξαιρετικές, πρέπει να πω, και πήρα γνώση, έτσι, πήρα γνώση την οποία δεν είχα για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν εκεί με το Παγκαίο, με την ευρύτερη περιοχή. Πραγματικά η περιοχή μας έχει μεγάλη ιστορία, η οποία δυστυχώς δεν είχε καταγραφεί σε έκταση. Υπήρχαν προσπάθειες που είχαν γίνει, αλλά δεν ήταν τόσο μεγάλες ώστε να μπορεί συστηματικά να γίνει μια καταγραφή. Αυτό νομίζω ότι το πετυχαίνουμε με τα συνέδρια τοπικής ιστορίας και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γι' αυτό, γιατί έρχονται ερευνητές από όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Δηλαδή, να σας πω τώρα για το τρίτο συνέδριο. Μέσα από τους εισηγητές εκπροσωπούνται όλα τα ελληνικά πανεπιστήμια σχεδόν. Μάλιστα. Στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, αλλά έχουμε και ξένα πανεπιστήμια. Έχουμε εκπροσώπους, όπως είναι από το Πανεπιστήμιο του Μπόχουμ και της Κολονίας από τη Γερμανία, της Αραγώσα από την Ισπανία, αλλά έχουμε και έναν εκπρόσωπο από το Πανεπιστήμιο του Σουν Γιάτσεν της Κίνας. Τι μου λες τώρα, να ρωτήσω κάτι. Ως επιτοπλίστων φαντάζομαι ότι είναι παγκαιορείτες οι εισηγητές, έτσι, οι οποίοι βέβαια μένουν και σε διάφορα άλλα σημεία του κόσμου.
Όχι απαραίτητα. Α, έχουμε δηλαδή και ερευνητές ή επιστήμονες οι οποίοι δεν έχουν ρίζες τέλος πάντων από το Παγκαίο. Για πες μας. Φυσικά. Θα σας φέρω ως παράδειγμα κάποιους Γερμανούς καθηγητές που σας είπα τα πανεπιστήμια, που αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνται με μια ενάλεια ανασκαφή στη Βόρεια Αδριατική. Είναι Γερμανοί, δεν έχουν καμία σχέση με το Παγκαίο. Και απλά ταύτισαν ότι το φορτίο του πλοίου αυτού που βρήκαν εκεί, που ήταν μεταλλεύματα, προερχόταν από το Παγκαίο. Α, μάλιστα. Κοίταξε να δεις τώρα, έτσι, γνώση την οποία δεν είχαμε, μάλιστα. Πραγματικά, ναι, και δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε κάτω από άλλες συνθήκες να το ανακαλύψουμε. Όχι αυτό. Βέβαια, όχι βέβαια. Το συνέδριο φαντάζομαι, Άρη, ότι είναι ανοιχτό στο κοινό, έτσι μπορεί δηλαδή ο καθένας να το παρακολουθήσει. Πού ακριβώς, για επανέλαβε λίγο, σε παρακαλώ, γίνεται. Λοιπόν, θα πω και εγώ ότι στο αμφιθέατρο Φρίξος Παπαχριστίδη στην Ελευθερούπολη, που είναι δίπλα στο Δημαρχείο του Δήμου Παγκαίου στην Ελευθερούπολη, είναι ανοιχτό σε όλους, δεν υπάρχει είσοδος ή οτιδήποτε άλλο. Είναι δωρεάν, εννοείται. Και είναι ανοιχτό σε όλους όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν τις εργασίες του. Θα μεταδοθεί και διαδικτυακά τις επόμενες μέρες. Θα βγει στη σελίδα του συνεδρίου ο σύνδεσμος, μέσα από τον οποίο θα μπορούν διαδικτυακά όσοι είναι μακριά ή για κάποιο λόγο δεν μπορούν να είναι εκεί να το παρακολουθήσουν. Και ευελπιστούμε ότι θα κεντρήσει το ενδιαφέρον πολλών και πάλι. Είμαι σίγουρος. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία, έτσι, και ό,τι καλύτερο. Ευχαριστούμε Άρη. Πολύ. Καλή επιτυχία και είναι δεδομένη. Εντάξει, τουλάχιστον σε επίπεδο οργάνωσης ξέρω ότι όλα είναι έτοιμα. Έτσι, ας ελπίσουμε ότι θα έχει και ενδιαφέρον, ότι θα προσελκύσει και το ενδιαφέρον του κόσμου. Έτσι, αυτό είναι το βασικό, νομίζω. Ακριβώς. Άρη, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας.